Κυρία Υπουργέ, στις 9 Αυγούστου το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με μια fast-track απόφασή του αποφάσισε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ αυτού και της ΜΚΟ, μη κυβερνητικής οργάνωσης, Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Υπήρου, ΕΠΡΟΨΗ. Σκοπός η ανάπτυξη μονάδας έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Με αυτή την απόφαση παρέγεται από το νοσοκομείο δωρεάν στέγαση στη ΜΚΟ για 10 χρόνια στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας που είναι στην ευθύνη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χαρίζουν στοχευμένα από το Υπουργείο Υγείας το απαιτούμενο πλαίσιο για να μπορέσει η ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΗ να διεκδικήσει αδρυχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά σχετικές δράσεις, δηλαδή είναι πρόκριμα της χρηματοδότησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μας, δομείται μια παραφύσιση λειτουργία δύο μονάδων στο ίδιο αντικείμενο. Αποτελεί δε το δούριο υποδιεμβόλησης της δημόσιας μονάδας από την ΜΚΟ. Βάζει δηλαδή ως προϋπόθεση της χρηματοδότησης την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. Υπόψη ότι η ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΗ διεκδικεί χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για 18 μήνες. Αυτή τη δυνατότητα της τη δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Κατά την άποψή μας, η απόφαση αυτή είναι εγκληματική. Η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εγκατέλειψε στην τύχη της τη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, υποστελεχώνοντας και υποχρηματοδότας τη. Ήδη έχουν εκχωρηθεί πλήρως σε ΜΚΟ και άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπως οι κινητές μονάδες, οι ξενώνες και η οικοτροφία της περιοχής. Τέλος, είναι πάντα κατά την άποψή μας προκλητικότατη η δωρεάν στέγαση της νέας ξεκάθαρα επιχειρηματικής μονάδας της ΕΠΡΟΨΗ στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, γιατί εδώ και ένα χρόνο για αυτό το κτίριο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το νοικιάζει με 32.000 ευρώ το έτος. Το ερώτημα που βάζουμε είναι σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ανασταλεί η σκανδαλώδης αυτή η εξέλιξη και δεύτερον να χρηματοδοτηθεί, στελεχωθεί και αναπτυχθεί πλήρως η μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και οι άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Χατζικώστα και να αναπτυχθούν πλήρως νέες αναγκαίες δημόσιες υπηρεσίες με βάση τις αυξανόμενες ανάγκες. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, να πούμε καταρχήν τι αφορούν οι μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Είναι μονάδες οι οποίες προλαμβάνουν στο αρχικό του στάδιο ψυχωσικές διαταραχές και βεβαίως ανιχνεύουν μία τέτοια διαταραχή. Και ήμασταν εμείς στο Υπουργείο Υγείας που για πρώτη φορά με το νόμο 4764 του 2020 και συγκεκριμένα με το άρθρο 48 νομοθετήσαμε στην πρώτη φορά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη την σύσταση τέτοιων μονάδων και εξασφαλίσαμε επαρκείς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τις λειτουργήσουμε. Πρόκειται να υλοποιήσουμε 13 τέτοιες μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στη χώρα, εκ των οποίων οι 8 έχουν ήδη προκηρυχθεί και με βάση τους μετριοπαθέστερους προϋπολογισμούς, τουλάχιστον 3.500 παιδιά το χρόνο ανιχνεύονται με ψυχωσικές διαταραχές και πρέπει να έχουν ανάγκη και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης. Αυτό όχι μόνο θα επηρεάσει θετικά τη λειτουργικότητα τη δική τους και την πορεία της δικής τους ψυχικής υγείας στο μέλλον και την επανένταξή τους στην κοινωνία, αλλά θα ανακουφίσουν και το δημόσιο σύστημα υγείας μέσω της μείωσης του αριθμού των εισαγωγών στις ψυχιατρικές κλινικές, αλλά βεβαίως και των ακουσίων νοσηλιών. Τώρα, επί του ζητήματος που ήδη αναφέρατε, του πρώτου σας ερωτήματος, με το συμφωνητικό συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του ΠΑΓΝΗ και της Αστικής Μικροδοσκοπικής Εταιρείας ΕΠΡΟΨΗ, ακριβώς εσείς αναφέρεστε σε διεμβόληση δημόσιας μονάδας από ιδιωτική επιχείρηση. Και αυτό γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι οι 73 αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη εδώ και πάνω από 20 χρόνια
στο δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργούν, τέτοιες είναι και το χαμόγελο του παιδιού και βεβαίως λειτουργούν σε αγαστή συνεργασία με το δημόσιο τομέα, χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα και ούτε ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, ούτε επιχειρηματική δράση μπορούν να έχουν. Τι κάνουν συγκεκριμένα, παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πολίτες, είναι ενταγμένες στο δημόσιο σύστημα υγείας όπως είπα και βεβαίως είναι υπηρεσίες στην κοινότητα, είναι υπηρεσίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε ανασφάλιστο ή ασφαλισμένο συμπολίτη μας, Έλληνα ή μη. Άρα λοιπόν το ότι λειτουργούν αυτές εδώ και 20 χρόνια νομίζω ότι θα έπρεπε να το γνωρίζετε και βεβαίως αυτές γίνονται και λειτουργούν με αυστηρό κρατικό έλεγχο και εποπτεία και δίνουν τη δυνατότητα σε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας πολύ κοντά στο χώρο κατοικίας των πολιτών. Με υπουργικές αποφάσεις οι υπηρεσίες αυτών των αστικών κερδοσκοπικών εταιριών κοστολογούνται. Και γιατί κοστολογούνται, όχι γιατί πρόκειται να έχουν κέρδος αυτές οι εταιρείες, αλλά εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για ποιο λόγο και τι πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για αυτή την παροχή των υπηρεσιών. Τώρα σχετικά με το συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεστε. Αυτό είναι ένα συμφωνητικό που συνήφθη στις 29 Εβδόμου του 2022. Ένα συμφωνητικό με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό. Ποιον διαγωνισμό, αυτόν τον διαγωνισμό που προκηρύξαμε, αφού με χρηματοδότηση 67 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκδώσαμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να γίνουν μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση μεταξύ άλλων και στα Ιωάννινα. Μία λοιπόν από τις προκηρυχθήσεις είναι αυτή η μονάδα. Έχει προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και βεβαίως θα καλυφθεί όπως είπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι μια ληξιπρόθεσμη υπηρεσία. Θα είναι μια υπηρεσία η οποία μετά την χρηματοδότησή της από τους πρώτους 18 μήνες θα συνεχιστεί από προγράμματα ΕΣΠΑ και από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Και πράγματι είναι σε εξέλιξη η διαχρονιστική διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί η διαχρονιστική διαδικασία και εάν σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετάσχει και κερδίσει η έπρωψη τον διαγωνισμό, τότε θα έχει τη δυνατότητα, χωρίς να περιλαμβάνει παραχώρηση προσωπικού της κλινικής, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον τρίτο όροφο γραφείων όπου στεγάζεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΜΗ, τον Θωμά Ιφαντή. Προκύπτει δηλαδή, και εδώ ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι εφόσον η έπρωψη κερδίσει το διαγωνισμό, πράγμα μελλοντικό και αβέβαιο, θα λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μέσα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, παρέχουσα δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, δίπλα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, μια μονάδα με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής και θα διασυνδέεται με όλες τις υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Καμία λοιπόν διεμβόληση από ιδιωτική επιχείρηση, αλλά μόνο λειτουργική της διασύνδεση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άλλωστε, σε αυτές τις βάσεις εδράζεται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα, η οποία πραγματοποιείται και μόνο ως θετική ενέργεια μπορεί να αποτιμηθεί η επίμαχη συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο και το προσκομίζω για τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, με ανακοίνωσή της, την οποία έχει εκδώσει με ημερομηνία 16/9/2022, αναφέρει ότι η συμμετοχή των πανεπιστημιακών κλινικών στην ανάπτυξη των καινούριων για τη χώρα μας, αλλά διεθνώς αναγνωρισμένων για την αποτελεσματικότητά τους κοινοτικών μονάδων, εξασφαλίζει την ταχύ ανάπτυξη το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και το καταθέτω αυτό για τα πρακτικά. Έχετε, κύριε Παπαναστάση, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο καταγγέλουμε, αν θέλετε, και βάζουμε και τα ερωτήματα με τη συγκεκριμένη ερώτηση, ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ουσιαστικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, στείνει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε μια μη κυβερνητική οργάνωση να ενταχθεί σε μια χρηματοδότηση. Μιλάω για την έπρωψη. Είναι μια επιλογή, είναι απολύτως ζημιογόνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της έπρωψη είναι πραγματικά προκλητικό και προκαλεί
και είναι ιδιαίτερα βαρύ αυτό, με τις πλάτες του Υπουργείου Υγείας. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η αναφορά του όταν λέει ότι η λογική του Υπουργείου για την επιλογή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει να κάνει με το ευέλικτο καθεστώς και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σχέση με τους φορείς του στενού δημόσιου τομέα. Δηλαδή, προτείνει φτηνά και ευέλικτα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με τι, με τα ακριβά και άκαμπτα, όπως θέλει να εννοείται, νοσοκομεία με νομικά πρόσωπα δημόσιου τομέα. Αυτό μου σημαίνει φτηνότερο και ευέλικτο προσωπικό. Καμιά κρατική εγγύηση για τη χρηματοδότηση. Και αυτό φαίνεται στην πράξη. Η εργαζόμενή της σε προψή είναι 8 μήνες απλήρωτη. Η ίδια αναφέρει ευελιξία στη χρηματοδότηση, η ίδια το αναφέρει αυτό, ευελιξία στη χρηματοδότηση από διάφορα ληξιπρόθεσμα προγράμματα, όπως είναι τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ, αλλά χωρίς χρηματοδότηση στέγαση. Αυτή είναι η λογική της. Επίσης, νομοθετημένη κοστολόγηση πράξεων ως προϊόντα πώλησης στην ενιαία αγορά υγείας δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά γιατί, για το καλό των ασθενών. Υπογραφή από κάτω, διοίκηση του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΡΟΨΗ ταυτίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας. Προβάλλει την αποποίηση του κράτους από την ευθύνη να παρέχει δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Βαφτίζει αυτές τις αυτονόητες παροχές κόστους. Είναι ανατριχιαστικό για τους ενδυνάμει ασθενείς και αυτούς που είναι τώρα. Η κυβέρνηση, συμμετέχοντας όλη αυτή τη μηχανογραφία, δρομολογεί την καταστροφική για το λαό μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου για να λειτουργήσουν με τι, με ευελιξία και ευκαμψία, πάντοτε εντός εισαγωγικών. Τώρα, όσον αφορά τη δίθεν επιτυχημένη δικτύωση των δομών ψυχικής υγείας, όπως είπατε κι εσείς, οφείλουν να απαντήσουν όλοι οι μηχανοράφοι που συντονίζει το Υπουργείο σας. Σε ποια κατάσταση είναι ένα χρόνο μετά την ανάληψη ευθύνης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής η Ανοιχτή Ψυχιατρική Κλινική και η Μονάδα Νοσηλείας Οξέων Περιστατικών, με τις οποίες θα δικτυωθούν οι σωτήριες δίθεν και ευέλικτες για το ΕΣΥ υπηρεσίες της ΕΠΡΟΨΗ και άλλων ΑΜΚΕ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου? Η απάντηση είναι ότι η κατάσταση στελέχωσης σε ιατρικό και κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό έχει επιδεινωθεί δραματικά, με αδιανόητο φόρτο πλέον εργασίας και αύξηση του επαγγελματικού, σωματικού και ψυχικού κινδύνου. Για ποια δικτύωση, ποιων δομών μιλάμε τελικά? Η ΕΠΡΟΨΗ και η Πανεπιστημιακή Υγεσία της Ψυχιατρικής Κλινικής παίρνουν σαφή πολιτική θέση όταν λένε ότι ο φορέας μας ποτέ δεν είχε πολιτικό πρόσημο στις δράσεις και τις ενεργείες της. Ταυτίζονται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πρόσημο, και της Νέας Δημοκρατίας για αποποίηση του κράτους από την ευθύνη να παρέχει δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας. Ευχαριστώ.